Ρόντις αφήνει για τον Κμίετσικ. Κμίετσικ για τον Βαλαόρα. Τελείωσε τον Βαλαόρα. Σουτ του Βαλαόρα και η μπάλα είναι στο γκολ. Είναι το 1-0 για τη Λάρισα ακριβώς στο 11ο λεπτό. Ο Κμίετσικ άλλαξε την μπάλα με τον Βαλαόρα. Αυτός προσποιήθηκε ότι θα τον ξαναδώσει. Έπιασε ένα δεξί ευθύβολο σουτ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ακριβώς στο 11ο λεπτό του αγώνα. Και έτσι η Λάρισα με αυτό το εξαιρετικό γκολ του Βαλαόρα προηγείται με 1-0 του Παναθηναϊκού. Στη Λάρισα τον θυμούνται όλοι όσοι τον έχουν δει με τα μάτια τους να παίζει. Τον γνωρίζουν καλά όμως και οι νεότεροι που δεν τον πρόλαβαν μέσα από τις αφηγήσεις των μεγαλυτέρων και από τις τηλεοπτικές εικόνες που έχουν διασωθεί. Ραντονιτσκόβη προς τη Γμήν, Ανδρεούδης με τον Βαλαόρα που κάνει ένα ωραίο σουτ και το 1-0 ακριβώς στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Αυτό το γκολ απέναντι στην ΑΕΚ στο γήπεδο των Τρικάλων στον θρίαμβο με 4-1 τη χρονιά της μεγάλης έκρηξης της Λάρισας το 1983 δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Πόσο ισχυρό ντοκουμέντο όμως αποτελεί η τηλεοπτική εικόνα ενός αρτίστα της μπάλας, εάν δεν γνωρίζεις τα στοιχεία που συνθέτουν την περσόνα του? Στην περίπτωση του Γιάννη Βαλαόρα, αν επιχειρήσει κανείς να εμβαθύνει, δεν θα εντοπίσει μια εκρηκτική προσωπικότητα ούτε έναν άνθρωπο που τραβά την προσοχή με την πρώτη ματιά. Ίσως ούτε καν με τη δεύτερη. Τυπική φυσιογνωμία ανθρώπου από την επαρχία, χαμηλών τόνων, με καθαρό χαμόγελο, χωρίς να κάνει θόρυβο με την παρουσία του. Ακριβώς το αντίθετο από ό,τι συνέβαινε μέσα στο γήπεδο. Και ανοίγει πολύ ωραία παλιά και γίνεται το 2-0 από τον Βαλαόρα. Μετά από την εκπληκτική προσπάθεια του Κούρτσεβιτς, ένα άνοιγμα για τον Βαλαόρα που μπαίνει μέσα και από κοντά πλασάρει τον Παπαδόπουλο για να κάνει το 2-0 στο 27ο λεπτό του παιχνιδιού. Εκεί μετατρεπόταν σε κάτι ανάμεσα σε τάβρο και ελάφι. Ταχύτατος, μοναδικό στην τρίπλα, την πλαγιοκόπηση, στη σέντρα, στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Φροντίζοντας να τα κάνει όλα αυτά με τον πιο θεαματικό και αναπάντεχο τρόπο, συναρπάζοντας τα πλήθη και προκαλώντας εμφράγματα σε οπαδούς και αντιπάλους. Ο Γιάννης Βαλαόρας, ήδη από το 1980, είχε θεωρηθεί η μεγάλη ελπίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ειδικά μετά την αλυσμόνητη εμφάνιση της Λάρισας στον τελικό κυπέλλου του 1982 στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι Θεσσαλοί έχασαν με 1-0 από τον Παναθηναϊκό, όλοι μιλούσαν για αυτόν. Σε εκείνο τον αγώνα ήταν ο καλύτερος του γηπέδου. Η Λάρισα του Αντώνη Γεωργιάδη ήταν συναρπαστική, έχοντας 2 δοκάρια και πολλές ευκαιρίες. Όμως το κύπελο χάθηκε. Νικολάε, μαρκάρεται από τον Αργυρούλη. Χάνει τον έλεγχο της μπάλας ο Νικολάε. Ο Ανδρεούδης στον Ανδρεούλη. Και στην επίθεση πάλι Λάρισα. Βαλαόρας, προσποίηση, ξέφυγε πάρα πολύ ωραία από τον Κυράστα. Μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μαλουμίδης τώρα. Μαλουμίδης σουτάρει και είναι out. Να η καλή ευκαιρία για τη Λάρισα. Να ισοφαρίσει το σκορ. Εκείνη η βραδιά όμως ήταν το διαβατήριο ώστε να αναδειχθεί η Λάρισα ως μία από τις καλύτερες ομάδες εκείνης της χρυσής δεκαετίας. Με τον Γιάννη Βαλαόρα ως το πετράδι του στέματος της Βασίλισσας του Κάμπου. 43ο λεπτό του παιχνιδιού. Βουτυρίτσας αυτό το φάουλ. Γίνεται κεφαλιά, νέα κεφαλιά και είναι το 1-0 από τον Βαλαόρα. Από τότε, πολλές φορές θεωρήθηκε σίγουρη η μετακίνησή του σε μία από τις μεγάλες ομάδες. Ειδικά ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά στην απόκτησή του. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα είχε κατορθώσει ο Βαλαόρας φορώντας μία από τις φανέλες των μεγάλων της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Πολλά πρωταθλήματα και κύπελα, ατομικές διακρίσεις, ευρωπαϊκές επιτυχίες και ασφαλώς πολλές συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Παρά τις ειρήνες όμως, ο Βαλαόρας έμεινε για πάντα στη Λάρισα. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πορεία του 1983, όταν οι Θεσσαλοί του Γιάτσεκ Κμόχ βγήκαν δεύτεροι και παραλίγο να πάρουν το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Πήγε ξανά σε έναν χαμένο τελικό κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό το 1984. Όμως τον επόμενο χρόνο, μαζί με τους Πολωνούς Κμίετσικ και Άνταμτσικ, οδήγησε την ομάδα του στον απόλυτο θρίαμβο απέναντι στον ήδη πρωταθλητή ΠΑΟΚ με 4-1. Προπονητής, ο Αντρέι Στρεϊλάου. Ο Βαλαόρας που πέφτει, αλλά έχει τον έλεγχο της μπάλας, κάνει και το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Γιάννη Βαλαόρα στο 23ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Βαλαόρας μέσα στην περιοχή από το πλάγιο του Βουτυρίτσα. Βαλαόρας κάνει το σλάλομ και το σουτ και τελικά είναι το γκολ, το τέταρτο της Λάρισας από τον Βαλαόρα, παίζοντας τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Αποκορύφωμα όλων, το πρωτάθλημα του 1988, ξανά με τον Κμόχ στον πάγκο. Με σημαντικότερους συμπαίκτες όλη εκείνη τη δεκαετία τους Γκαλίτσιο, Μιτσιμπόνα, Μαλουμίδη, Ζιώγα και Καραπιάλη, ο Βαλαώρας ηγήθηκε μιας ομάδας που στα χρόνια του 80 μας πρόσφερε αξέχαστες αναμνήσεις. Παρότι παρέμεινε στη Λάρισα, κατόρθωσε να πάρει τόσο το πρωτάθλημα όσο και το κύπελο. Ενώ δεν του έλειψαν ούτε οι ευρωπαϊκές στιγμές μεγαλείου, με σημαντικότερη όλων το αριστουργηματικό εκτός έδρας γκολ απέναντι στη Σερβέτ στις 7 Νοεμβρίου 1984, που έδωσε την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλου κυπελούχων. Και τώρα η Ελβετή με τον Αρή. Κόβει ο παραφέστας. Βγαίνει και ο Μιτσιμπόνας και δίνει στον Ανδρεούδη. Βαλαώρα. Ανδρεούδη. Παλιά για τον Βαλαώρα. Δεν είναι offside. Θα μπει στην περιοχή. Ξεφεύγει πραγματικά από τον Κάικερ. Κάνει το πλασέ και είναι το 1-0. Ο Γιάννης Βαλαώρας πανηγυρίζει μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Λάρισας. 16 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Λάρισα Σερβέτ 1-0 στο στάδιο Θεσσαλονίκη. Βλέπετε κι εσείς το 0-1 από τον Γιάννη Βαλαώρα. Βλέπουμε και πάλι την φάση. Ο Ανδρεούδης έδωσε στον Βαλαώρα, που δεν ήταν offside, μπήκε μέσα. Ξέφυγε με ωραία τρίπλα από τον Γκάιγκερ και καθώς βγήκε ο Μπούργκενερ, έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το Σερβέτ Λάρισα 0-1 το 61ο λεπτό. Εδώ σκόρερ, ο Γιάννης Βαλαώρας. Το μόνο που δεν κατάφερε, παραμένοντας τον κάμπο, ήταν να γίνει στέλεχος της εθνικής ομάδας. Αν και η πρώτη του κλίση ήρθε πολύ νωρίς, το 1981, δεν αγωνίστηκε παρά μόνο 4 φορές με το εθνόσημο στο στήθος. Στην κορύφωση της φόρμας του, το Μάρτιο του 1985, κλήθηκε σε ένα φιλικό απέναντι στην Ιταλία και χρησιμοποιήθηκε μόνο στα τελευταία λεπτά. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αστείρο 0-0. Είναι έτοιμος ο άσος της Λάρισας, ο Γιάννης ο Βαλαώρας, να μπει στον αγώνα, να πάρει τη θέση του Νίκου Αναστόπουλου και πραγματικά η αλλαγή αυτή γίνεται τώρα, 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Βαλαώρα στον αγώνα, ο άσος της ΑΕΛ, βγαίνει ο Νίκος Αναστόπουλος, κόρνερ που εκτελείται από τον Σαραβάκο, κατευθείαν out η μπάλα. Ουσιαστικά, εκείνος ο θεωρούμενος ως επαρχιώτης αντιμετωπίστηκε με τον πιο συμπλεγματικό τρόπο. Και πάλι όμως, όσα από τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα και αν εκτεθούν, η περίπτωση του Γιάννη Βαλαώρα δεν μπορεί να βρει την ερμηνεία της. Ίσως όμως, όλα να μπορούν να βρουν την αιτία τους σε ένα μυστικό που τα εξηγεί όλα. Διότι ο Γιάννης Βαλαώρας δεν ήταν ένας παίκτης μόνο, αλλά τρεις. Ήταν αυτός, μαζί με τον Δημήτρη Κουκολίτσιο και τον Δημήτρη Μουσιάρη. Οι τρεις καρδιακοί φίλοι αποτελούσαν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η νεότερη γενιά της ομάδας του κάμπου και ήταν αυτοί που κατάφεραν σε νεαρή ηλικία να κερδίσουν τον τίτλο στη δεύτερη εθνική την περίοδο 1977-78. Επαναφέροντας τη Λάρισα στη μεγάλη κατηγορία ύστερα από 3 χρόνια απουσίας. Και ήταν ξανά εκείνοι οι τρεις, ο Μουσιάρης στο κέντρο, ο Κουκολίτσιος στα άκρα και ο Βαλαώρας μέσα στην περιοχή, που με τα γκολ και τις δημιουργίες τους κράτησαν την ομάδα στην πρώτη κατηγορία την δύσκολη πρώτη χρονιά που ακολούθησε. Λίγο αργότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1979, οι τρεις νεαροί παίκτες, ο Βαλαώρας στα 21 του χρόνια και οι άλλοι δύο στα 19, κατευθύνονταν στην Αθήνα από την Εθνική Οδό, ενώ έβρεχε καταρακτοδός. Ο Γιάννης επέστρεφε στη μονάδα του καθώς ήταν σμηνίτης, ενώ οι δύο Δημήτριδες θα ενσωματώνονταν στην Εθνική Ελπίδων για τον αγώνα απέναντι στην αντίστοιχη της Σοβιετικής Ένωσης. Λίγο πριν από το φοβερό δυστύχημα, ο μέχρι εκείνη τη στιγμή συνοδηγός Κουκολίτσιος άλλαξε με τον Βαλαώρα που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Ο θάνατος ήταν ακαριέως για Κουκολίτσιο και Μουσιάρη. Ο Βαλαώρας σώθηκε ως εκ θαύματος χωρίς ποτέ να καταφέρει να θυμηθεί έστω και το παραμικρό από την τραγωδία που διαγράφηκε εντελώς από τη μνήμη του. Όταν συνήλθε, υποσχέθηκε ότι θα παίζει πάντα και για τους τρεις. Και το τήρησε απολύτως. Καμία δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να αντισταθεί στο ταλέντο των τριών που συνυπήρχαν στην ψυχή και στα πόδια του Γιάννη Βαλαώρα όλα εκείνα τα χρόνια που ακολούθησαν. Και το σύνθημα που δονούσε το θρυλικό Αλκαζάρ, «Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα», συμπεριλάμβανε, έστω και ασυνείδητα, τους δύο αδικοχαμένους αρτίστες. Γιάννη, 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 Γιάννη.
ήθελα να, αυτό το πρωτάθλημα να το χαρίσω σε όσους έχασαν τη ζωή τους για τη Λάρισα. Του παντός, τον Τάκη του Κουκουλίτσο και τον Τάκη του Μουσιάρη.